Βρισκόμαστε στο κλειστό κολυμπητήριο Γρεβενών. Συνεχίζονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Τοποθετήθηκε στο νέο μηχανοστάσιο η γεωθερμική αντλία θερμότητας. Έχουν τοποθετηθεί νέα φώτα και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσουν οι εργασίες με την αλλαγή των κουφωμάτων και της τοποθέτησης της θερμομόνωσης του κτηρίου. Συνεχίζουμε εντατικά ώστε το συντομότερο δυνατό να παραδώσουμε αυτό το μεγάλο έργο στην κοινωνία των Γρεβενών και μαζί με τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού, τον Κώστα τον Σιούλα, είμαστε σε αγαστή συνεργασία τόσο για το κολυμπητήριο όσο και για το κλειστό γυμναστήριο αλλά και το γήπεδο της πόλης να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και δυνατότητες στα παιδιά, στους αθλητές αλλά και στους κατοίκους της περιοχής μας. Ναι, αφορούν τις χρηματοδοτήσεις αυτά τα έργα από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά πέρα από αυτά και με ιδίους πόρους του Δήμου γίνονται και άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά την αναβάθμιση των χώρων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ιδίως θα δείτε και στο κλειστό γυμναστήριο που φέτος θα λειτουργεί 100%. Έχει τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός με οθόνες διαφημίσεων, γίνεται η συντήρηση στο παρκέ και πολλές ακόμα εργασίες που θα ακολουθήσουν ολοκληρώνοντας τη στρατηγική και το όρομα που έχει θέσει ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο Γιώργος Σταμάνης, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε το δάμεδο του γηπέδου, το περνάμε καινούριο λούστρο και καινούργιες γραμμές. Πιστεύω μέχρι τις 15 του μηνός, όπως μας έπαιδωσε την εγγύηση ο εργολάβος, θα είναι τελειωμένο και αυτό. Έχουμε φτιάξει τις ηλεκτρονικές πινακίδες για τις διαφημίσεις. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο όμορφα. Τελευταίες εργασίες θα είναι τα λούκια έξω. Οπότε φτιάχνουμε για αυτά και τελειώνουμε με το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Γρεβενών. Ό,τι θέλουν τα παιδιά ακόμη μπορούμε να το φτιάξουμε.